Πάμε να βρούμε τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, αλλά γίνεται κάτι, ας το πούμε, σαν επανάσταση για όσους είχατε μπλέξει ποτέ με το Δήμο Αθηναίων και την πολεοδομία. Γιατί τι γίνεται, ψηφιοποιείται, παιδιά, έχει ξεκινήσει και ψηφιοποιούνται τα χαρτιά της πολεοδομίας. Και ο άνθρωπος που τρέχει αυτό το project είναι ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, τον οποίο τον έχουμε εδώ στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αποστολόπουλε. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε. Καλημέρα, τι κάνετε? Εμείς καλά, εσείς πώς είσαστε? Καλά, καλά. Λοιπόν, είναι και εκ νέου υποψήφιος βέβαια με τον κύριο Μπακογιάννη στο συνδυασμό Αθήνα Ψηλά. Το ερώτημα είναι πώς πάει η ψηφιοποίηση του αρχείου της πολεοδομίας, κύριε Αποστολόπουλε, και πόσο δύσκολο project είναι αυτό? Είναι πολύ μεγάλο εγχείρημα, γιατί αφορά 400.000 οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί από το 1960 μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Να καταλάβετε, πιάνουν τεράστιες εκτάσεις αποθήκες στην Σοκράτου, στην Συγκρού και στον Ασπρόπυργο. Mm. Μιλάμε για πολλούς τόνους χαρτιού, χαρτοβασιλείου, να το πούμε έτσι. Αυτή η διαδικασία λοιπόν έχει ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι και προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2024. Αυτό σημαίνει ότι με μία εφαρμογή που θα φτιαχτεί, ο πολίτης θα μπαίνει και με ένα κλικ στον υπολογιστή του θα μπορεί να κατεβάζει τα αρχεία των οικοδομικών αδειών και το σχεδίο που τις συνοδεύουν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μια διαδικασία η οποία απασχολούσε 120.000 ανθρώπους ετησίως, τόσοι περίπου ήταν οι ενδιαφερόμενοι που έκαναν αίτηση. 120.000 αιτήσεις έχετε το χρόνο. 120.000 αιτήσεις το χρόνο είχαμε για χορήγηση αντιγράφων. Αυτό σημαίνει ότι θα εξοικονομηθούμε με αυτόν τον τρόπο περίπου 240.000 ανθρωπόρες σε ουρές και ταλαιπωρίες. Είναι σημαντικό. Πότε θα, στο 24 θα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία? Το 24 υπολογίζουμε θα έχει τελειώσει. Γίνεται σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο και με ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Μάλιστα. Και είπατε ότι μέχρι στιγμής έχετε ξεκινήσει από το 1960, θα πάει έτσι δηλαδή χρονικά, έτσι από τα πιο παλιά, ναι, μέχρι τα τωρινά. Έχουμε ξεκινήσει με τα στελέχη των οικοδομικών αδειών, τα οποία μέσα στον Οκτώβριο ολοκληρώνουν τη διαδικασία, ξέρετε, το αδειόφυλλο. Ναι. Και μετά θα πάει και στα σχέδια που χρειάζονται για την ηλεκτρονική ταυτότητα. Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι αυτό που έχει θεσπίσει το κράτος για να υπάρχει. Να υπάρχει ο ηλεκτρονικός φάκελος του κτηρίου, ναι, και αυτό είναι που εκτόξευσε τη ζήτηση για να μπορούν οι μηχανικοί να δημιουργήσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Από όλο αυτό θα εφοληθούν εκτός από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και όλοι οι επαγγελματίες που είναι γύρω από το χώρο αυτό, οι μηχανικοί, οι μεσίτες, οι δικηγόροι, οι συμβολιογράφοι, και θα βοηθηθεί το real estate της πόλης, το οποίο είναι σε άνθηση, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ακίνητα, αποτελεί βασικό αναπτυξιακό βραχείο της πόλης. Και δυστυχώς με όλες αυτές τις καθυστερήσεις πήγαινε πίσω. Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων.